προχωρήσουμε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Καλησπέρα σας και από μένα. Ακούγεται καλά, εντάξει είμαστε. Ωραία. Στην εισηγητική μου τοποθέτηση θέλω να αναφερθώ σε 5 ζητήματα και στη συνέχεια να απαντήσω. Στην εισηγητική μου τοποθέτηση θέλω να αναφερθώ σε 5 ζητήματα και στη συνέχεια να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι συμπληρώνονται σε λίγο 3-24 ώρα από τον τραγικό θάνατο ενός μικρού αγοριού και τον τραυματισμό της αδελφής του, που ευτυχώς η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Το γεγονός αυτό μας έχει συγκλονίσει όλους. Από το ίδιο βράδυ βρεθήκαμε κοντά στην οικογένεια. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνάμεών μας να τη στηρίξουμε στην αντιμετώπιση των πιο άμεσων προβλημάτων και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την υγεία του μικρού κοριτσιού. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας και όχι κάνοντας δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται αυτές τις δύο μέρες και που έχει να κάνει όχι μόνο με τη δική μας περίπτωση, τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και με το πώς λειτουργούν γενικότερα και ελέγχονται αυτές οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να μην χαθεί άλλη ζωή. Συνήθως συμβαίνει το εξής στη χώρα μας. Γίνεται ένα τραγικό γεγονός, ξεσπάει μια μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης που κρατάει μερικές μέρες ή λίγο περισσότερο, ανάλογα με την επικαιρότητα, και στη συνέχεια το θέμα ξεχνιέται και η κατάσταση παραμένει ίδια. Είναι ευθύνη όλων μας να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί αυτή η κακή συνήθεια. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι κατηγορήθηκα αυτές τις δύο προηγούμενες μέρες με τον πιο έντονο τρόπο ότι κρύβομαι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν βγαίνω να τοποθετηθώ για το πρόβλημα. Επέλεξα αυτή τη στάση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μέχρι χθες είχαν περάσει μόνο 2-24 ώρα. Το παιδί ακόμα δεν είχε ταφεί. Χθες έγινε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, στην οποία και παρευρέθηκα. Δεν θέλαμε πριν να γίνει αυτό να βγαίνουμε και να διαπληκτιζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θέλαμε να βγούμε και να αναφερόμαστε σε ευθύνες δικές μας ή άλλων πριν να έχουμε μια στοιχειώδη έρευνα του προβλήματος. Ήδη διεξάγεται έρευνα για αυτό το θέμα από διάφορες αρμόδιες αρχές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε την εξέλιξη και τα αποτελέσματά της. Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ως Δήμος και θα συμβάλλουμε με ευθύνη και ειλικρίνεια όπως οφείλουμε. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να πω. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Λούνα Πάρκ, όπου συνέβη και το τραγικό γεγονός, και πώς μπορούμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που τίθεται για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του και τον έλεγχο της λειτουργίας του στη συνέχεια. Θέλω καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας, κοινές υπουργικές αποφάσεις, άλλες οδηγίες. Το δεύτερο είναι ότι ως Δήμος δεν είχαμε ανάλογη εμπειρία. Δεν έχουμε εκδώσει μέχρι τώρα τέτοια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τέτοια επιχείρηση. Το τρίτο είναι ότι η επιχείρηση δεν κατάθεσε αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση τέτοιας άδειας. Και το τέταρτο είναι ότι θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή λειτουργία ενός έως τριών μηνών και δεν πρόκειται για μια μόνιμη εγκατάσταση που θα απαιτούσε άδεια. Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτιμήσαμε ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ήταν σωστό αυτό ή λάθος?
θα απαντηθεί από την έρευνα που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές. Και θέλουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αλλά δεν είναι μόνο το ερώτημα αν έπρεπε να εκδοθεί από το Δήμο άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Υπάρχει και το ερώτημα ποιοι είναι αρμόδιοι και πώς λειτουργήσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ελέγξουν την επιχείρηση για όσο διάστημα λειτουργούσε. Νομίζω ότι και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση από την εξέλιξη της έρευνας που γίνεται. Το τέταρτο ζήτημα που θέλουμε να πούμε. Τίθεται εύλογα το ερώτημα. Καλά όλα αυτά, Δήμαρχε. Όμως εσύ ως Δήμαρχος ή εσείς ως Δημοτική Αρχή γενικότερα δεν έχετε καμία ευθύνη. Αισθάνεστε ότι όλα τα κάνατε καλά? Απαντώ. Ποιος μπορεί να είναι ήσυχος όταν έχει πεθάνει ένα μικρό παιδί? Και πολύ περισσότερο εγώ ως Δήμαρχος. Από την Κυριακή το βράδυ με βασανίζει το ερώτημα αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι περισσότερο για να μην συμβεί αυτό που συνέβηκε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα και ο Δήμος μας, με τα πολλά προβλήματα και αρμοδιότητες και τα λίγα μέσα και πόρους που διαθέτει, προσπαθώ νύχθη ημερών με ανιδιοτέλεια και ευθύνη να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Το πέμπτο και τελευταίο που θα ήθελα να πω. Θεωρούμε απολύτως εύλογα τα ερωτήματα που τίθενται από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από συμπολίτες μας για το τι συμβαίνει τελικά με αυτή την ιστορία και ποιοι έχουν ευθύνη για ό,τι συνέβηκε. Πέρα από αυτό όμως, αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε ότι η σφοδρή επίθεση που γίνεται από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφους που με χαρακτηρίζουν ακόμη και ως εγκληματία, αλλά και από πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες, όπου εκτός των άλλων χρησιμοποιούνται ένα σωρό ψέματα και κακοήθειες, εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και συμφέροντα. Όλοι αυτοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν ένα τραγικό γεγονός που συνέβηκε, που θα μπορούσε να συμβεί και έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, για να μας βγάλουν από τη μέση. Γιατί είμαστε μια δημοτική αρχή που αντιστεκόμαστε σε πολλά πράγματα, που παλεύουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας μαζί με το λαό για να αλλάξει η σημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, που βασανίζει το λαό μας και κάνει τη ζωή του μέρα με τη μέρα όλο και πιο αδίωτη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε, με εμπιστοσύνη και σεβασμό στην κρίση του λαού. Δεν χρειάζεται να σηκώνονται χέρια, θα γίνουν ερωτήσεις από όλους. Θέλω να πω ότι έχουν καταγραφεί περίπου 25 μέσα μαζικής επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλουμε όλοι να δίκαια να μοιραστούν τον χρόνο, δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από μία ερώτηση στον καθένα. Κοινές θα είναι και πολλές ερωτήσεις. Δεν έχω αντίρρηση, σας παρακαλώ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και για να... Να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, να μην με ρωτήσετε αν έχετε την καλοσύνη. Όχι, θα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι που έχουν καταγραφεί. Μα εγώ είμαι πολίτης και είμαι μηχανικός και γνωρίζω πάρα πολλά. Με συγχωρείτε, σεβόμαστε πάρα πολύ την παρουσία σας. Είναι όμως συνέντευξη τύπου αυτή. Θα την κάνετε την ερώτηση μετά στο γραφείο του Δημάρχου, στο Δήμαρχο. Έχουμε καλέσει τον δημοσιογράφο, τον οποίο θέλουμε να σεβαστούμε. Απλώς για λόγους εξοικονόμησης του χρόνου και οργάνωσης, όπου είπατε ότι θα είναι και κοινές οι ερωτήσεις. Ναι, κανένα πρόβλημα. Θα κάνετε όλες σας ερωτήσεις. Απλώς θα απαντηθούν σε ομάδες ώστε να εξοικονομηθεί και χρόνο. Έχω μπροστά μου, όπως γράψατε τα ονόματά σας, η κυρία Βίκη Παύλου από το ΣΚΑΕ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την άδεια εκμίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου. Βγάλετε μια ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά ότι ακόμα και αυτή η άδεια έληξε το Φεβρουάριο του 2014, πριν από περίπου 2 μήνες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης σε κατάθεσή του στην αστυνομία λέει ότι την ίδια ώρα, μέχρι και σήμερα, συνέχιζε να δίνει χρήματα στον Δήμο.
πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί. Από τη στιγμή που έχει λήξει, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει από τη στιγμή που λέμε ότι είναι και βαζωμένο ρεύμα. Είναι ένα άλλο θέμα. Θα το ζούμε και συνάδελφοι το δοκιμάσουμε μετά. Αλλά πώς είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης που έχει λήξει αυτή τη διάρκεια, αυτή τη διάρκεια εκμίσθωση, να συνεχίσει να δίνει χρήματα. Σε ποιον, κατά ποιε διαδικασίε, ποια χαρτιά, ποια ιδεολογία. Ευχαριστούμε, κύριε Βάμπη. Κύριε Σωτηρόπουλο, από τον ΕΠΗ. Θέλετε λοιπόν να απαντηθούν μία-μία. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως, ακούσατε την ερώτηση. Καλό είναι να μην επαναληφθούν οι ίδιες ερωτήσεις, αν έχετε την καλοσύνη. Θα συμβάλλει αυτό, παρακαλώ. Λοιπόν, έγινε μία ερώτηση ότι ο χώρος εκμισθώθηκε η άδεια, όπως είπατε, και ήταν για μέχρι το Φλεβάρι του 12 και όμως εξακολουθεί. Ναι. Του 14, ναι, συγγνώμη. Αλλά όμως εξακολουθούσε να υπάρχει στο χώρο μέχρι σήμερα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι άδεια λειτουργίας και άλλο είναι παραχώρηση εκμίσθωση του χώρου. Αυτό που είχαμε κάνει εμείς ως Δήμος δεν ήταν η έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάσταση, ήταν η παραχώρηση εκμίσθωση του χώρου. Αυτή πράγματι ήταν για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες που έλεγε 15 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, του 14. Αυτό έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να σχολιάσω εδώ ότι μας ασκήθηκε κριτική ότι λέμε ψέματα ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Δεν λέμε ψέματα, η απόφαση ήταν πράγματι ομόφωνη. Η ομοφωνία καθορίζεται από τους παρόντες. Όσοι ήταν παρόντες, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε έτσι να το κάνουμε. Θα πάρετε το λόγο να κάνετε την ερώτησή σας μετά. Όσοι ήταν παρόντες, πράγματι ψήφισαν ομόφωνα αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό σωστά είπαμε ότι ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση. Βεβαίως κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι απουσίαζαν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί πρέπει επίσης να ξέρετε που μας κατηγορούν ότι λέμε ψέματα. Σε προηγούμενες αποφάσεις, το 11 και το 12, σε ανάλογα θέματα είχαν ψηφίσει την παραχώρηση στη συγκεκριμένη εταιρεία, στη μία περίπτωση στον ίδιο χώρο, στην άλλη περίπτωση σε γειτονικό χώρο, για να γίνει αυτή η λειτουργία. Διευκρινίζω το θέμα λοιπόν της απόφασης, αν ήταν ομόφωνη και αν κάποιοι αδικούνται ότι τους κατηγορήσαμε που ήταν ομόφωνη η απόφαση. Πράγματι λοιπόν, η μίσθωση έληξε στις 15 του Φλεβάρι. Οι υπηρεσίες του Δήμου 15 του Μάρτη διαπίστωσαν ότι παραμένει στο χώρο και βεβαίωσαν αυτό. Του καταλογίσαμε το ενίκιο και για αυτό το χρονικό διάστημα και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει, πληρώνει όχι ακριβώς ενίκιο, αλλά σαν τέλος χρήσης του χώρου. Συνεννοηθήκαμε μαζί του να φύγει από το χώρο αυτό και μας είπε ότι την επόμενη μέρα από την Κυριακή του Θωμά θα έφυγε. Παρέμενε στο χώρο αυτόν χωρίς να έχει συμβατική σχέση. Η δεύτερη ερώτησή σας που βάλατε είναι ότι είναι μπαζωμένο το ρέμα. Ακούστηκε και αυτό, ότι είναι ρέμα και τον μπαζώσαμε για να βάλουμε εκεί πέρα ένα Λούνα Πάρκ. Δεν είναι αλήθεια αυτό επίσης. Εγώ είμαι 56 χρονών και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και όσο θυμάμαι την περιοχή, αυτός ο χώρος ήταν έτσι. Από ό,τι έχω ακούσει, δηλαδή για πολλές δεκαετίες, ο χώρος αυτός είναι όπως είναι τώρα. Δεν πήγαμε εμείς να τον μπαζώσουμε, όπως δίνεται η εντύπωση ότι κάναμε τα απίστευτα πράγματα, ας πούμε. Αυτό που έχω μάθει από παλαιότερους είναι ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, στο χώρο αυτόν, καθώς και στο χώρο που ακολουθεί, που είναι κάτι σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, είχαν γίνει μπαζώματα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Αυτό έχει γίνει πριν από πολλές δεκαετίες και σας λέω πάλι ότι ο χώρος αυτός εδώ και πολλές δεκαετίες, όσο το θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Δεν πήγαμε να μπαζώσουμε κανένα χώρο για να βάλουμε εκεί να λειτουργήσει ένα Λούνα Πάρκ. Είχα δώσει τον κύριο. Για λόγω χρόνου δεν μπορούμε να. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, θέλω να ξαναπαρακαλέσω. Είμαστε πάρα πολύ μέσα στην αίθουσα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σεβαστούμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και να μην πετιόμαστε την ώρα που γίνεται η ερώτηση ή δίνεται η απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Σωτηρόπουλο. Δημάρχε, σύμφωνα με τις καταγγελίες που υπάρχουν,
Το ρεύμα αυτό ήταν χαρακτηρισμένο από τη ΔΕΛΤΑ 10 διεύθυνση του Ιππεχοντέ ως ρεύμα. Δεν επιτρεπόταν καμία χρήση στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτοί που σας καταγγέλουν και γνωρίζετε ποιοι είναι από την αντιπολίτευση, λένε ότι γνωρίζατε εκ των προτέρων ότι δεν επρόκειτο ποτέ να πάρει άδεια, γι' αυτό και γινόταν τα τελευταία χρόνια με μίσθωση. Και όχι μόνο αυτό, λένε επίσης ότι υπήρξε και συμφωνία με τον επιχειρηματία ακόμα και να κλέβει από το δημοτικό φωτισμό. Τώρα τι είδους συμφωνία υπήρξε για να πληρώνει, να παίρνει το ρεύμα τσάμπα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για να γλιτώνει τα έξοδα, δεν γνωρίζουμε πώς γίνεται. Και επίσης μια τελευταία ερώτηση αφορά μια εξέλιξη. Είστε έμπειρη δημοσιογράφη, συγχωρείτε. Είστε έμπειρη δημοσιογράφη, μην κάνετε τρεις τις ερωτήσεις. Αφού θα τις κάνουν κι άλλα, κύριε Κουμάνη. Τεχνικός ασφαλείας του Δήμου. Σήμερα με επιστολή του ζήτησε να απομακρυνθεί γιατί ουδέποτε αξιοποιήθηκε ως όφιλε από το Δήμο για να ελέγξει αυτό το χώρο. Για το καθεστώς του χώρου αυτού, αν είναι ρεύμα και τα λοιπά, σας επαναλαμβάνω ότι είναι καταγραμμένος ως δημοτικός κοινόχρηστος χώρος. Και σας επαναλαμβάνω ότι αυτοί που καταγγέλουν σήμερα ότι κάναμε αυτό και μπαζώσαμε το ρεύμα για να βάλουμε και ένα Λούνα Πάρκ, το 11 για τον ίδιο χώρο, στην ίδια επιχείρηση ψήφισαν να παραχωρηθεί ο χώρος. Έτσι είναι καταγραμμένος αυτός ο χώρος, ως δημοτικός κοινόχρηστος χώρος. Δεν είναι ρέμα, τουλάχιστον τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες που θυμάμαι εγώ. Τι άλλο να σας πω γι' αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Τώρα, αν κλέβει ρεύμα, γιατί και αυτό πραγματικά ακούστηκε και εύλογα το ρωτάτε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η λειτουργία της εγκατάστασης αυτής γίνεται με ηλεκτρογεννήτριες που διαθέτει η επιχείρηση. Άλλωστε, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό από το γεγονός ότι το δημοτικό ρεύμα που υπάρχει στο χώρο αυτόν για το φωτισμό του χώρου δεν μπορεί να σηκώσει τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων. Συνεπώς, σας λέμε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων των παιχνιδιών, όσο ήταν σε λειτουργία αυτή η επιχείρηση, το ρεύμα της ήταν από ηλεκτρογεννήτριες που έχει αυτή η επιχείρηση. Όταν έκλεινε η επιχείρηση για το βράδυ, για το φωτισμό ασφαλείας που είναι μέσα στο πάρκο και διευκολύνει και το φωτισμό γενικότερα του χώρου, έπαιρνε πράγματι ρεύμα από το δημοτικό φωτισμό. Όχι για τη λειτουργία του όμως, έτσι, για τον φωτισμό ασφαλείας το βράδυ, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα αυτό, με την έννοια ότι φωτίζονταν καλύτερα ο χώρος αυτός. Όταν θα έρθει η ώρα σας θα κάνετε ερώτηση. Δεν ερωτάμε, διευκρινίζουμε για να ξαναλάβουμε. Είπαμε ότι να σεβαστούμε το χρόνο. Θα γίνουμε. Όλοι θα. Για το αν έχουμε τεχνικό ασφαλεία στο Δήμο μας και για το αν κάποιος εργαζόμενος σήμερα παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας και τα λοιπά. Πράγματι δεν έχουμε τεχνικό ασφαλεία στο Δήμο μας. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό που πρέπει να το καλύψουμε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε λέω, μια σύμβαση για να έχουμε τεχνικό ασφαλεία στο Δήμο μας. Όσον αφορά για την παραίτηση κάποιου εργαζόμενου που είπατε, δεν το ξέρω αυτό. Και δεν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος που να σχετίζεται με αυτό για να παραιτηθεί. Έτσι, απλώς σας λέω ότι δεν έχουμε... Όχι, δεν είχαμε. Σπύρος Βελιώτης είναι από την τεχνική υπηρεσία. Τον είχαμε ορίσει προσωρινά τεχνικό ασφαλείας. Δεν είναι τώρα τεχνικός ασφαλείας. Δεν ξέρω αν παραιτήθηκε όπως λέτε. Και δεν... Ήρθε να απομακρυνθεί γιατί δεν τον αξιοποιήσατε ποτέ. Αυτή είναι η καταγγελία που έχω. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ισχύει αυτό. Σας λέω ότι είχε οριστεί προσωρινά ως τεχνικός ασφαλείας ένας υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, ο Σπύρος Βελιώτης. Αυτός ο προσωρινός ορισμός έχει λήξει και θα έπρεπε και πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που απαιτείται για να ορίσουμε έναν τεχνικό ασφαλείας, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει στο Δήμο μας και σε όλους τους Δήμους. Έχουμε κάνει μόνο δύο από τις 25, συνεπώς γι' αυτό σας διέκοψα και να με συγχωρείτε, δεν ξέρω και το όνομά σας.
σας θα έρθει η φαντασμένη. Να δώσουμε την ερώτηση σε μια εφημερίδα. Όχι, θα συνεχίσουμε όπως είμαστε. Θέλετε τα τηλεοπτικά μέσα, ε. Όλοι θέλετε. Εγώ, ο κύριος Γκούμας από το Στάδιο. Είπατε ότι 15 Φεβρουαρίου έληξε η σύμβαση. Αυτό που είχατε. Που συνεπάγεται ότι αν 15 Φεβρουαρίου είχατε πάει είτε στον εισαγγελέα είτε στην αστυνομία, γιατί ο άνθρωπος αυτός παρέμενε ουσιαστικά παράνομα στον χώρο, δεν θα υπήρχε το περιστατικό, αν καταλαβαίνω καλά. Ένα. Δεύτερο, με ποιον μίλησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πήρε την παράταση. Δύο, η λειτουργία, ο ρόλος του Δημάρχου είναι να προστατεύει και τους πολίτες. Πήγε ποτέ ο Δήμαρχος στον χώρο να δει ότι οι πολίτες του και τα παιδιά των πολιτών έπαιζαν σε ένα Λούνα Πάρκ Καρμανιόλα. Και το τρίτο, το χειριότερο, λέτε η ηλεκτρογεννήτρια. Εγώ ξέρω ότι μια ηλεκτρογεννήτρια για να σηκώνει ένα τόσο μεγάλο ρεύμα πρέπει να τουλάχιστον να φαίνεται. Εμείς δεν είδαμε κάποια ηλεκτρογεννήτρια. Μπορούμε να απαντήσουμε λοιπόν σε όλες τις ερωτήσεις αυτές. Στην τελευταία που κάνετε σας απάντησα ήδη, δεν ξέρω αν πήγατε και τι είδατε, σας είπα ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων γινόταν με γεννήτριες που είχε ο επιχειρηματίας. Τώρα είπατε ότι αν στις 15 Φεβρουαρίου είχαμε πάει και τον είχαμε αποβάλει δεν θα γινόταν το ατύχημα. Γιατί δεν πήγατε εισαγγελέα. Το κατάλαβα το ερώτημά σας. Το ατύχημα βέβαια θα μπορούσε να γίνει και στις 14 Φεβρουαρίου, στις 10 Φεβρουαρίου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν λειτουργούσε σωστά αυτή η επιχείρηση. Με όλους τους όρους ασφάλειας, με τις άδειες που έπρεπε ή δεν έπρεπε να έχει κτλ. Και τοποθετήθηκα σε αυτό στην εισηγητική μου τοποθέτηση. Σας είπα λοιπόν ότι μετά τις 15 Φεβρουαρίου που έληξε η σύμβαση αυτή, η υπηρεσία του Δήμου 15 Μαρτίου πέρασε και βεβαίωσε ότι παραμένει στο χώρο. Και συνεννοηθήκαμε μαζί του να και μας είπε ότι προσπαθεί να βρει άλλο χώρο που θα μεταφέρει την επιχείρησή του και να απομακρυνθεί από το χώρο. Και αυτό ήταν να γίνει τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τώρα, αν πέρασα εγώ για να ελέγξω αν είναι ασφαλής η λειτουργία αυτής της επιχείρησης, δεν πέρασα για να ελέγξω αν είναι ασφαλής, αν είναι σωστά τοποθετημένα. Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι και στην αρμοδιότητά μου αυτό. Και το ζήτημα είναι που έθεσα και στην αρχή, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου. Λειτουργεί μια επιχείρηση, έχει, δεν έχει άδεια, καλός ή κακός, απαιτείται ή δεν απαιτείται. Τι γίνεται κατά τη λειτουργία μιας δημοτικής επιχείρησης, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί γι' αυτό. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει ελληνική αστυνομία, υπάρχει το Υπουργείο Ανάπτυξης που μπορεί να ελέγχει την ασφάλεια κάποιων εγκαταστάσεων, οι εταιρείες που πιστοποιούν τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Τώρα, να μου καταλογίσει κάποιος ότι δεν πέρασα από εκεί να δω αν είναι ασφαλώς τοποθετημένα τα παιχνίδια να ελέγξω και να κάνω, μπορεί να μου το καταλογίσει αυτό κάποιος. Στην αστυνομία γιατί πήγατε, δεν μου απαντήσατε. Στην αστυνομία για ποιο λόγο να πάμε. Έπρεπε η αστυνομία να πάει να ελέγξει. Σε μια άλλη περίπτωση. Μισό λεπτό, γιατί εδώ δίνονται οι απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ ακούω για ένα μήνα 15 Μαρτίου από 15 Φεβρουαρίου. Και δεν μου λες ότι για ένα μήνα δεν πήγε κανένας να του πει αυτού του ανθρώπου μάζεψε ένα και φύγει από εδώ. Δεν πληρώνεις τίποτα. Και από τις 15 Μαρτίου μέχρι το μέρα που είναι το περιστατικό δεν πήγε ένας ούτε στον εισαγγελέα ούτε στην αστυνομία. Και θέλετε να μου πείτε ότι λειτουργεί καλά ο Δήμος και μας φέρετε εδώ πέρα να μας δώσετε απαντήσεις σε τι. Ότι είμαστε στενοχωρημένοι όλοι. Παρακαλώ. Ακούστε να δείτε. Κύριε Γκούμα, ακούστε να δείτε. Σας παρακαλώ. Είναι ιδεολογικό. Η δουλειά μας είναι να ρωτάμε. Όχι να διαμορφώνουμε πραγματικότητες. Ακούστε κάτω. Τώρα το τι είναι αλητεία θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ακούστε κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να συνεχιστεί αυτή η συνέντευξη, συμφωνήσαμε σε κάποια πραγματάκια. Ότι ο καθένας θα κάνει μια ερώτηση και εγώ είμαι υποχρεωμένος να δίνω μια απάντηση. Αν δεν σας ικανοποιεί η ερώτηση,
Είναι δικαίωμά σας αυτό. Αν δεν ικανοποιεί αυτούς που θα μας δουν, είναι δικαίωμά τους. Το να επανέρχεστε και να επιτίθεστε δεν έχει νόημα. Αν θέλετε λοιπόν, αν θέλετε, σας απάντησα στην ερώτηση με τον τρόπο που μπορούσα να απαντήσω και εσείς θα κρίνετε. Αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη συνέντευξη, πρέπει να σεβαστείτε αυτούς τους κανόνες που βάλαμε και που είναι κανόνες μιας λογικής συνέντευξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να παρακαλέσω τους επόμενους να θυμούνται ότι κανείς δεν εμποδίζει κανέναν να ρωτήσει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Αλλά δεν μπορεί να αγορεύσουμε μετά. Λοιπόν, από την τηλεόραση του Αλφα, ο κύριος Σπύρος Λάμπης. Κύριε Δημαρχέ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Παραχωρήσατε το χώρο για Λούνα Πάρκ, όπως βλέπουμε στην παιδιά, για να λειτουργήσει. Χρειαζόταν άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης. Και τα 3 χρόνια δεν σας είχε δώσει αυτά τα πιστοποιητικά. Ο Δήμος γιατί συνέχιζε να του δίνει αυτό το δικαίωμα, αφού δεν σας τα έδινε τα πιστοποιητικά? Γιατί δεν είπατε, όπα, μέχρι εδώ φτάνει? Και γιατί το ψάχνουμε τώρα? Έχετε ευθύνη σε αυτό? Θεωρείτε ότι κάνατε λάθος αυτό? Τι δεν πήγε καλά? Κοιτάξτε, ήταν ένα από τα βασικά σημεία της εισηγητικής μου τοποθέτησης αυτή. Και σας εξήγησα γιατί δεν δώσαμε την άδεια λειτουργίας. Ήταν ένα από τα βασικά σημεία της εισηγητικής μου τοποθέτησης. Αν θέλετε να το επαναλάβω λοιπόν, είπα ότι υπάρχει ένα πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το λέμε μόνο εμείς. Μπορείτε να απευθυνθείτε και σε άλλους δήμους. Υπάρχουν έγγραφα του αρμόδιου Υπουργείου που το λένε αυτό, ότι υπάρχουν παρερμηνίες, λανθασμένοι εφαρμογή των διατάξεων που υπάρχουν. Το ένα που σημείωσα λοιπόν είναι ότι είναι πολυδέδαλο το καθεστώς λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων και της αδειοδότησής τους. Το δεύτερο που σημείωσα είναι ότι ο Δήμος μας δεν είχε μια προηγούμενη εμπειρία σε αυτό. Δεν είχαμε εκδώσει άλλη άδεια και όπως και εσείς είπατε προηγουμένως, πράγματι και το 2011 και το 2012 τη μία περίπτωση στον ίδιο χώρο, την άλλη περίπτωση σε γειτονικό χώρο, με τον ίδιο τρόπο είχαμε λειτουργήσει, δεν είχε συμβεί τίποτε και συνεχίσαμε να λειτουργούμε έτσι. Το τρίτο που σας είπα είναι ότι η εταιρεία δεν κατέθεσε σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα μας, πώς το λένε, θα μας υποχρέωνε να απαντήσουμε σε αυτή την αίτηση και να ψάξουμε περισσότερο το θέμα. Και το τέταρτο είναι ότι θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή χρήση, μια προσωρινή λειτουργία, όχι μόνιμη, και επηρέασε και αυτό την κρίση μας. Με βάση αυτά σας είπα ότι δεν εκδώσαμε άδεια λειτουργίας και εγκατάσταση. Αν ήταν αυτό σωστό ή λάθος, είναι κάτι που και εμείς το ψάχνουμε αυτές τις 2 μέρες και περιμένουμε να αποφανθεί γι' αυτό και θα δεχθούμε αυτή την ευθύνη, αν μας καταλογιστεί, ότι κάναμε λάθος. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, σας εξηγώ αυτό που μπορώ να σας εξηγήσω έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και εσείς να είστε καλά. Η κυρία Χρύσα Παπασταύρου, τη δημόσια επιμέλεια. Εγώ κύριε Δημάρχη δεν έχω καταλάβει κάτι. Ωραία, την πρώτη χρονιά λέτε δεν ξέρατε, τη δεύτερη δεν ξέρατε, το αφήσατε, συνεχίσατε έτσι, δεν είχε συμβεί κάτι. Άρα προφανώς πρέπει να συμβεί κάτι για να το ψάξουμε. Όταν κάποιος για εσάς, ας πούμε, θέλει να ανοίξει μια δημοτική επιχείρηση, εσείς δεν έχετε χαρτιά, τι ορίζει ο νόμος ότι χρειάζεται ένας οποιοδήποτε για να λειτουργήσει κάτι? Δεν υπάρχει υπηρεσία που είναι υποχρεωμένη να. Όταν κάποιος καταθέτει μια αίτηση, λέει ότι εγώ, γιατί ο χώρος στο μισθόμα φαίνεται, λέει για λειτουργία Λούνα Πάρκ. Λοιπόν, δεν υπάρχει υπηρεσία η αντίστοιχη που να έχει τα χαρτιά για το τι χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτός ο χριστιανός το Λούνα Πάρκ ή για να ανοίξει μια δημοτική επιχείρηση, να βάλει μια καρτίνα, οτιδήποτε και αν θέλει να κάνει. Δεν υπάρχουν τα χαρτιά που ορίζουν τι βεβαίως δικαιολογητικά παραστατικά χρειάζονται για να γίνει αυτό το πράγμα. Απάντησα ήδη 2 φορές αυτό το ερώτημα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω παρά μόνο ότι αυτό δεν ισχύει γενικά για όλες τις επιχειρήσεις. Βεβαίως και εκδίδουμε άδειες λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για καντίνες κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε άδειες. Απλώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση σας εξήγησα 2 φορές. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, από τον Αντένα TV. Να διευκρινίσω κάτι. Όχι, είναι πολύ καλά διευκρινίσει. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Μπορεί να μην σας ικανοποιεί η απάντησή μου. Αυτή την απάντηση μπορώ να δώσω. Μα σας εξήγησα 2 φορές το απάντησα αυτό το πράγμα. Πάλι το ίδιο αυτό. Να ψάξει. Πώς δεν υπάρχουν? Υπηρεσίες υπάρχουν. Προϊστάμενοι υπάρχουν. Δήμαρχος υπάρχει. Αντιδήμαρχοι υπάρχουν. Σας εξήγησα 2 φορές πώς κινηθήκαμε για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
από τον Antenna TV, η κυρία της Λίλιαν Σουρλή. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Βλέπω κι άλλο ένα όνομα. Είστε δύο. Ναι, είμαι πολύ σαν δυο. Okay. Όχι, προχωρήστε. Παρακαλώ. Ωραία, ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, και είναι γνώμη που μας το δείχνει το εξής. Τελευταίες μέρες έχουν βγει πολλοί και επιβλήσεις και σας έχουν κατηγορήσει. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και διάφοροι δημοτικοί οι οποίοι λένε ότι κατά καιρούς σας είχαν θίξει το θέμα επικινδυνότητας του χώρου, αλλά ποτέ δεν πήραν απαντήσεις. Εσείς έχετε ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ. Σας νομίζω απάντησα και σε αυτό. Αυτοί που μας κατηγορούν ότι μας είχαν θίξει το θέμα και μας είχαν πει διάφορα κτλ. Το 2011 και το 2012 ψήφισαν ομόφωνα τις αποφάσεις για να παραχωρήσουμε το χώρο αυτό. Και τη στιγμή που λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση τώρα, όσο λειτουργούσε 15 Νοέμβρη κάναμε τη σύμβαση, υποθέτω ξέρω αρχές Δεκέμβρη θα εγκαταστάθηκε για να λειτουργήσει. Μάλιστα βγήκαν δημοτικοί σύμβουλοι στην τηλεόραση και είπαν εγώ πήγαινα και τα παιδιά μου εκεί πέρα. Πάση περιπτώσει, δεν ήρθε κανένα στο Δήμο να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα, τι λειτουργεί. Δεν είχαμε καμία τέτοια καταγγελία. Κάποιοι περιμένανε βέβαια να γίνει αυτό το συμβάν για να έρθουν να πούνε ότι εμείς σας τα λέγαμε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και σας εξηγώ πολύ συγκεκριμένα, είχαν ψηφίσει για αυτό το χώρο, για αυτή την εταιρεία. Οι ίδιοι είπαν ότι πηγαίναν εκεί και βλέπανε. Αυτά μπορώ να σας πω. Αυτά μπορώ να σας πω. Νομίζω να προχωρήσουμε. Από κάθε μέσο είπαμε θα γίνεται μια ερώτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έδωσα μια απάντηση. Προχωράμε παρακάτω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαββαντή. Από την εφημερίδα των συντακτών, η κυρία Διαλεκτή Αγγελή. Παρακαλώ. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. Θα το πω λίγο και μετά. Εντάξει, έχω καλυφθεί από τους αδέλφους για το πολυδέδαλο, να χρησιμοποιήσω και αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί είχα ακουστεί και το εξής. Ότι όταν πρόκειται για ένα, ας το πω, περιπλανόμενο κλίμα πάρκ, το οποίο δεν είναι μεγάλη κατάσταση, είναι λιγότερο από 100% περιβάλλον. Επειδή είναι τραβάει σε μάκρος η όλη διαδικασία αναδιοδότησης, ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τελικά την άδεια. Και έχει περιφέρεια που αμφιβόταν τις προηγούμενες μέρες και όλα αυτά. Εδώ ερχόμαστε ξανά σε αυτό που λέτε ότι δεν δώσατε μια τέτοια άδεια. Λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι άλλο να σας ξεκαθαρίσω, σας είπα πώς κινηθήκαμε. Αυτή η δικλίδα, τέλος πάντων. Ποια δικλίδα? Ότι είναι προσωρινή, λέτε. Όχι, τι. Είναι. Μα προφανώς δεν λέμε ότι κάποιος άλλος έπρεπε να δώσει την άδεια. Δεν αρνηθήκαμε αυτό το πράγμα. Απλώς σας εξήγησα γιατί δεν δώσαμε εμείς άδεια και σας παρέθεσα 4 λόγους. Αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Κρινόμαστε γι' αυτό και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, και την. Πώς να πούμε, το πόρισμα που θα βγάλουν οι έλεγχοι που γίνονται. Γίνονται διάφοροι έλεγχοι αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα. Από διάφορες εννοώ. Αρμόδιες υπηρεσίες. Από το Ποντίκι και το News.gr, ο κύριος Μιχάλης Λαγάνης. Ναι, κύριε Δημάρχη, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Χωρίς να θέλω να καταλάβω ότι είπατε και στις προηγούμενες άκουσα τι είπατε την προηγούμενη συνάντηση, την άδεια λειτουργίας κλπ. Μια ερώτηση η οποία σχετίζεται με το συμβάν με ένα άλλο παράδειγμα. Έχω μια καντίνα και ζητάω παραχώρηση του χώρου στο συγκεκριμένο χώρο. Και θέλω να πουλάω προϊόντα. Μου δίνετε την άδεια, πληρώνω το εκμίσθωμα κανονικά. Δεν παίρνω σιωπηλή παράταση, πληρώνω μέχρι την ώρα του Πάσχα. Γιατί δεν σας φέρνω ποτέ δικαιολογητικά για τα προϊόντα τα οποία πουλάω. Και σας λέω ότι θα πληρώσω σχολεία. Θα με επιτρέπετε να συνεχίσω την Υπουργία. Για μια καντίνα που αναφέρεστε, έχει και αυτό μια διαδικασία και επειδή το έχουμε κάνει αρκετές φορές, τη γνωρίζουμε. Έτσι. Ορίζονται καταρχήν οι θέσεις για τις καντίνες που υπάγονται στο στάσιμο υπαίθριο εμπόριο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, γίνονται οι αιτήσεις. Γίνονται οι αιτήσεις μέχρι 31 Ιανουαρίου για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μια θέση για καντίνα. Με κάποια κριτήρια και με κλήρωση γίνεται
Η παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, αν είναι περισσότεροι από ένας για τη λειτουργία της καντίνας, και στη συνέχεια φέρνει κάποια άλλα δικαιολογητικά, πληρώνει το μίσθωμα που έχει ορίσει, το τέλος χρήσης που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, εάν πουλάει κάποια πράγματα που λέτε, είναι το υγειονομικό, η υπηρεσία, η υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας, η οποία κάνει ελέγχους είτε μετά από καταγγελίες, είτε και αυταπαγγέλτως, και θα μας έρθει κάποια στιγμή μια βεβαίωση ότι ξέρετε πουλάει κάτι που δεν είναι σωστό, πάρτε τα μέτρα σας. Ωραία. Αυτό που με ρωτήσατε για την καντίνα, που μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές και το γνωρίζουμε. Τι με ρωτήσατε? Είστε αναρμόδιοι σαν αρχή. Αυτό μας λέτε εδώ και για ποιο πράγμα είμαστε αναρμόδιοι? Για την λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου. Εσείς μόνο νοικιάζετε το χώρο. Δεν σας είπα αυτό, μα δεν ακούτε τόση ώρα. Και στην εισηγητική μου ομιλία αναφέρθηκα στο θέμα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και δύο φορές επίσης. Σύμφωνοι. Θα διευκρινιστεί περισσότερο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Δεν είπα ότι είμαστε αναρμόδιοι. Είπα ότι πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα. Για ποιο λόγο δεν προβήκαμε στην έκδοση άδειας και λειτουργίας και είπα ότι περιμένουμε να κρυθούμε γι' αυτό από τους ελέγχους που γίνονται, αν πράξαμε σωστά ή όχι. Δεν δήλωσα ότι είμαστε αναρμόδιοι. Πού το ακούσατε αυτό να το πω? Έτσι το ερμηνεύσατε μάλλον. Από το Μακελιό, ο κύριος Γραμμένος Βασίλης. Παρακαλώ. Κύριε Δημάρχη, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μπορώ να σας προσκομίσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που παραχωρεί την άδεια στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο χώρο. Την έχουμε αυτή, δεν είναι. Θα μου την παραχωρήσετε. Γιατί να μου την παραχωρήσετε? Εγώ σας παραχωρώ, επειδή μας μιλήσατε προχθές στην κάμερα του Μακελιό. Δεν μίλησα σε καμία κάμερα. Μιλήσατε κύριε Δήμαρχε, και μιλήσατε στην άδεια του Μαρία Κούζου. Μας μιλήσατε. Α, όπως έβγαινε από το Δημαρχείο που με πήρε από πίσω και μου έβαλε ένα αυτό στο στόμα. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, εκφράσετε το παράπονο σας ότι κάποιοι συνάδελφοι σας αποκάλεσαν δολοφόνους. Εγώ δεν υιοθετώ βέβαια αυτόν τον χαρακτηρισμό, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, προκύπτουν ποινικές ευθύνες που βαραίνουν τη δημοτική αρχή? Σκοπεύετε μετά από αυτό το τραγικό συμβάν που συγκλώνησε όλη τη χώρα, όλους τους Έλληνες, και επειδή είμαστε και εμείς γονείς και έχουμε παιδιά, σκοπεύετε μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό να παραιτηθείτε, ναι ή όχι? Καταρχήν, δεν χρειάζεται να μου προσκομίσετε καμία απόφαση. Την απόφαση αυτή την έχουμε, έχει κυκλοφορήσει, δεν προσκομίζεται κάτι. Όσον αφορά για τη συνέντευξη που είπατε, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί σας είπα ότι επέλεξα τη στάση να μην κάνω δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης πριν από τη σημερινή μας συνέντευξη. Πράγματι, κάποια συνάδελφός με περίμενε έξω από το γραφείο και όταν έφευγα από το γραφείο μου, με πήρε από πίσω με ένα αυτό να μου πει να της πω κάτι. Και αν προσέξετε τι της είπα, της είπα αυτά που είναι συνεπή με αυτά που λέω και τώρα. Για το αν θα μας ασκηθεί ποινική δίωξη, αυτό δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω, θα το δούμε. Εντάξει, ας αφήσουμε τις πληροφορίες. Σύμφωνα. Ας αφήσουμε τις πληροφορίες και ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σχετικά με το αν προτίθεμαι να παραιτηθώ ή όχι, σας απάντησα στην εισηγητική μου τοποθέτηση. Σας είπα ότι θα παραιτηθώ. Έκανα μια τοποθέτηση στην εισηγητική μου τοποθέτηση και ίσως δεν την προσέξατε. Το τρίτο σημείο είπα ότι εύλογα μπαίνει το ερώτημα, ρε Δήμαρχε, εσύ όλα καλά τα έκανες, και τοποθετήθηκα σε αυτό. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Δεν σας είπα ότι προτίθεμαι να παραιτηθώ αυτή τη στιγμή. Να παραιτηθείτε. Όπως δεν κάνεις την πορεία. Ο κύριος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάντα σε τέτοιες, πάντα όπου υπάρχει πολλής κόσμος θα υπάρξει και η σχετική πρόκληση, δεν είναι σπουδαίο. Κονταρίνης από το online, παρακαλώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κορέλης από τον Αθήνα 984. Ο κύριος Μάκης. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Συνοδηλή. Ναι, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για αυτό που διαβάζω. Ναυτεμπορική Μάκη Συνοδηλός, έτσι. Παρακαλώ. Από το πρώτο θέμα, ο κύριος Χατζησπύρου Χρήστος.
Καταρχήν αναφέρθηκε ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες. Από... Έχει ασκηθεί κάποιος πειθαρχικός έλεγχος για τυχόν θέματα που προέκυψαν από υπαλλήλους του Δήμου σχετικά και με την αδειοδότηση και με διάφορες άλλες παρανομίες που φαίνονται καθαρά ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα από την επιχείρηση. Επίσης, μια δεύτερη ερώτηση. Θα γίνει έλεγχος σε παιδικές χαρές στο μέλλον και παιδότοπους διάφορους στον Δήμο σας. Αυτό. Πειθαρχικός έλεγχος δεν έχει ασκηθεί. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ήρθαν χτες και κάνουν μια έρευνα για αυτό το θέμα και μας ζήτησαν κάποια στοιχεία και τους τα δώσαμε. Πήγαν και στο χώρο εκεί και, πήγαν και, στο χώρο εκεί και κάνανε και μια αυτοψία. Έτσι, αυτό μπορώ να σας πω, ότι μια αρχή που κάνει έρευνα είναι αυτή, αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ασκηθεί κάποιος πειθαρχικός έλεγχος, ούτε σε βάρος αιρετών, ούτε σε βάρος υπηρεσιακών υπαλλήλων του Δήμου. Και δεν ξέρουμε τι άλλη διαδικασία θα ακολουθηθεί. Για παράδειγμα, ας πούμε, μας έχει ζητήσει εξηγήσεις για αυτό το πρόβλημα και αποκεντρωμένη διοίκηση. Πιθανόν και από τη μεριά της, μετά τις εξηγήσεις που δώσαμε, τις απαντήσεις που δώσαμε στα ερωτήματα που μας έθεσε χτες και που απαντήσαμε χτες, δεν ξέρω αν και από εκεί θα ασκηθεί κάποια διαδικασία. Προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, ας το πούμε έτσι. Συγγνώμη, κάνατε και ένα δεύτερο ερώτημα για τις παιδικές χαρές. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Όπως με πολλές περιπτώσεις εγκαταστάσεων του Δήμου, των Δήμων μάλλον, θα θυμάστε ότι έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και στα μέσα ενημέρωσης το φθινόπωρο που μας πέρασε για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και θα θυμάστε τότε ότι προέκυψε μεγάλο ζήτημα, γιατί ακόμα και εγκαταστάσεις, ξέρω εγώ, όπως το ΆΚΑ, ας πούμε, ή εγκαταστάσεις εδώ στην περιοχή μας που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν έχουν άδειες λειτουργίας. Κάποια στιγμή σου λέει πρέπει να βγάλεις αυτές τις άδειες. Προσπαθήσαμε εμείς στο Δήμο μας σε ορισμένες περιπτώσεις που ήταν απολύτως αναγκαίο και βγάλαμε αυτές τις άδειες λειτουργίας. Θέλω να σας πω όμως ότι δεν έχουν όλες οι εγκαταστάσεις άδειες λειτουργίας. Οι παιδικές χαρές που λέτε. Κάθε παιδική χαρά πρέπει να έχει μια άδεια λειτουργίας. Έτσι, άμα γυρίσετε να ρωτήσετε, θα διαπιστώσετε ότι όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, αλλά και σε άλλους Δήμους δεν υπάρχουν αυτές οι άδειες λειτουργίας. Είναι ένα από τα προβλήματα που δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, με όσα τεχνικά συνεργεία έχουμε που είναι αποδεκατισμένα λόγω της μείωσης του προσωπικού των Δήμων, της απαγόρευσης των προσλήψεων, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι απλώς να σου λέει ο νόμος έχεις αυτή την αρμοδιότητα. Πρέπει να έχεις και κάποια δυνατότητα για να την υλοποιήσεις. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουμε κατηγορηθεί, έχουμε δικαστεί γιατί κάποιος, ας πούμε, πολίτης σκόνταψε σε ένα πεζοδρόμιο που ήταν χαλασμένες οι πλάκες και έπεσε και τσακίστηκε. Τέτοια προβλήματα έχουμε καθημερινά. Ένα παιδάκι μπορεί να χτύπησε. Είχαμε περιπτώσεις στο Δήμο μας και στη δική μας τη Θητεία και παλαιότερα που γίναν τραυματισμοί παιδιών, ας πούμε, σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, σε παιδικές χαρές. Δυσκολευόμαστε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Να εξασφαλίσουμε καταρχήν το τυπικό να έχουν άδειες λειτουργίας, γιατί και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Και στη συνέχεια, βέβαια, να έχουμε την αναγκαία υποδομή για να μπορούμε, πώς το λένε, καθημερινά να περνούμε, να συντηρούμε κτλ. Με όσες δυνάμεις έχουμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να συντηρούμε καλύτερα τις δημοτικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Και ότι δεν είμαστε ανοιχτοί κάθε φορά που μπορεί να συμβεί κάτι. Όπως τώρα, που ήταν βέβαια πολύ χειρότερο τώρα το πρόβλημα, γιατί πέθανε ένα παιδί, ας πούμε. Μια παρατήρηση πριν δώσω το λόγο στον επόμενο. Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν έχουν καταγραφεί, γιατί έχω κάποια χαρτιά, βλέπω χέρια που σηκώνονται, αλλά έχω κάποια χαρτιά εδώ με ονόμα. Ναι, ναι. Ωραία. Σας παρακαλώ, εντάξει. Βρείτε κάποιον από το γραφείο τύπου να μου φέρει το σχετικό χαρτί. Από την Ελευθεροτυπία. Κυρία Ντίνα Καράτζου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι υπάρχει
υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση του περιπτώσεων. Όπως και αυτό, δεν είναι βεβαίω. Είναι ποτέ δυνατόν να επιτεθεί και μια αυτή τη στιγμή που φτάσαμε το 20 χρόνια. Ότι υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης αυτού του τραγικού γεγονότος νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Και ήταν ένα από τα σημεία που τοποθετήθηκα στην εισηγητική μου τοποθέτηση. Νομίζω ένας που μπορεί να παρατηρήσει αντικειμενικά το τι γράφεται και λέγεται αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης, είτε από δημοσιογράφους, είτε από πολιτικούς παράγοντες, είτε από τοπικούς παράγοντες, μπορεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Και εμείς θεωρούμε, όπως και το είπα στην εισηγητική μου τοποθέτηση, ότι δόθηκε μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, το οποίο έχει συμβεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις στη χώρα μας, σε άλλους δήμους κτλ. Δεν είδαμε ποτέ μια τέτοια αντιμετώπιση. Θεωρούμε ότι εδώ αξιοποιείται αυτό το γεγονός και υπάρχει και μια στοχευμένη προσπάθεια σε αυτό από πολιτικούς παράγοντες, που έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, όχι τώρα, αλλά το προηγούμενο διάστημα, στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό έχουν μια παρουσία στο διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες σε αυτή τη λογική και προσπαθούν, τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία, συνέβη και αυτό και τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο. Το ότι θα δεχτούμε κριτική το θεωρούμε εύλογο. Έτσι, άλλο όμως είναι η κριτική και άλλο αυτό που γίνεται. Και θεωρούμε ότι αυτό που σας είπα, ότι είμαστε μια δημοτική αρχή που παλεύουμε για κάποια πράγματα, έχουμε καταγραφεί με κάποιο τρόπο και σε ορισμένους τους ενοχλούμε. Έτσι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ και για την περιοχή μας εδώ και για το θέμα της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ εμφανές το προηγούμενο διάστημα. Από την Αυγή. Η κυρία Ζώτου Έλλη. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η κυρία Μαρία Δελιθανάση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στο δυστύχημα το οποίο έγινε, όπως και σε άλλα αντίστοιχα, εμπλέκεται ο σοβαρότατος παράγοντας που λέγεται ασφάλεια. Και μιλάω για τα ασφάλεια τη συγκεκριμένη περίπτωση των παιδιών που πολύ εξημών έχουν. Είναι δυνατόν μόνο μία δημοτική αρχή να φέρει την ευθύνη για ένα τέτοιο κέριο ζήτημα που λέγεται ασφάλεια? Θα ήθελα να μου απαντήσετε λοιπόν σε ό,τι αφορά ειδικά το νομικό πλαίσιο, εάν η μοναδική ευθύνη για αυτό που λέγεται ασφάλεια σε τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις επαφίεται μόνο στη Δημοτική Αρχή. Ποιοι άλλοι είναι συνυπεύθυνοι? Θα ήθελα παρακαλώ να μας το διευκρινίσετε. Και μία άλλη ερώτηση. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί την δικλίδα ασφαλείας ότι έχει λυθεί το θέμα της ασφάλειας? Ποιος εμπλέκεται στον έλεγχο? Και η υπηρεσία που εμπλέκεται σε έλεγχο μπορεί να ελέγξει μόνο όταν υπάρχει άδεια? Ευχαριστώ. Πράγματι, από μόνη της μια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί όταν κατατίθενται τα δικαιολογητικά να είναι όλα καλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κάτι να τροποποιηθεί. Συνεπώς, έτσι και αλλιώς χρειάζονται να γίνονται έλεγχοι. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας, βέβαια, όταν εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, είναι ο πρώτος έλεγχος που γίνεται και πρέπει να γίνεται, γιατί δίνεται δυνατότητα να ελέγξεις την αρχική εγκατάσταση. Σας είπα, για να μην επαναλάβω, πώς χειριστήκαμε το θέμα, αν έπρεπε να εκδώσουμε ή όχι άδεια λειτουργίας. Όσον αφορά τους ελέγχους, θα απαντήσω σε αυτό. Δεν έφτασα σε αυτό. Καταρχήν προσπάθησα να πω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν είναι αρκετή μια άδεια λειτουργίας. Όμως εκεί που απαιτείται πρέπει να δίνεται και πρέπει να ελέγχονται, τουλάχιστον στην αρχική φάση, αν πληρούνται οι όροι. Στη συνέχεια πρέπει να γίνονται έλεγχοι, καθώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι? Έλεγχους τέτοιους κάνει η ελληνική αστυνομία. Όταν είχαμε τη δημοτική αστυνομία στους Δήμους, είχε και αυτή η αρμοδιότητα να περνάει και να ελέγχει μια δραστηριότητα, αν έχει άδεια, έτσι πώς λειτουργεί κτλ. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται σήμερα τέτοιοι από την ελληνική αστυνομία.
Έλεγχοι γίνονται από το υγειονομικό, όταν είναι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Έλεγχοι γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφορά την περίπτωσή μας, για τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, πώς να το πω, κάποια κινητήρια ισχύ, αν το λέω καλά. Έτσι. Έλεγχοι γίνονται από φορείς πιστοποίησης, που πρέπει να πιστοποιούν τα όργανα, ας πούμε, της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, αν είναι ασφαλή κτλ. Συνεπώς εμπλέκονται πολλοί φορείς στον έλεγχο. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας αυτή η έλεγχη, αυτό προσπαθώ να σας πω. Εκείνο που μπορεί να μου καταλογίσει κανένας και που το θεωρώ εύλογο, είναι ότι εντάξει βρε παιδί μου, δεν πέρασαν όλοι οι άλλοι να ελέγξουν. Εσύ δεν πέρασες να μπεις να δεις πώς λειτουργούν. Αυτό. Δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, ούτε έχω τις ειδικές γνώσεις για να ελέξω. Αλλά ωστόσο μου καταλογίζεται και αυτό. Η ασφάλεια είναι το βασικό. Όλοι οι φορείς τους οποίους προαναφέρετε ελέγχονται αυτή τη στιγμή εισαγγελικά. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω. Εσείς ελέγχετε, θα δούμε τι θα βγει. Ξέρω ότι έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη κατά των, ας το πούμε, υπευθύνων που συνελήφθηκαν εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, πέρα από τον έλεγχο που κάνανε στο Δήμο μας, θα επεκτείνουν τον έλεγχο αυτό και σε άλλες υπηρεσίες. Δεν μπορώ να σας πω για το αν αυτή τη στιγμή γίνονται έλεγχοι και σε άλλες υπηρεσίες οι αρμόδιους φορείς που πρέπει να κάνουν ελέγχους. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αν γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος και αν θα καταλογιστούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Έχεις δει, ο κύριος Κονταρίνης. Ναι, με συγχωρείτε. Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση. Είπατε πριν από λίγο ότι δεν έχετε καμία αρμοδιότητα, κάποια αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυτών των εγκαταστάσεων και υπάρχει ένα θολό νομικό πλαίσιο. Αντιθέτως, με ΦΕΚ του 2006, άρθρο 81, λέει τα εξής. Το οποίο είναι, είναι σαφέστατο, λέει. Εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών τεχνείων. Λέει, για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών τεχνείων, Luna Park, πτήσεις αυτοκινητηρίων κτλ., απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέχουν αυτά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Η άδεια βγαίνει από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 που λέει ότι είναι υπεύθυνος ο Δήμος, να ορίσει μια επιτροπή με μηχανολόγο της περιφέρειας, αστυνομία, πυροσβεστική και να πάει ο εκπρόσωπος του Δήμου να ελέγξει μαζί με την επιτροπή την εγκατάσταση και να εκδώσει ο Δήμαρχος άδεια λειτουργίας. Είναι σαφέστατο, δεν υπάρχει καμιά παρερμηνία του νόμου και αναφέρεται στο ΦΕΚΣ του 2006, άρθρο 81. Άρα, η γνώμη μας είναι ότι δεν δικαιούται ο Δήμαρχος με τέτοια εμπειρία όπως είστε εσείς, 8-12 χρόνια και με τον πατέρα σας 25 χρόνια Δήμαρχος, να μην γνωρίζετε τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Παρακαλώ, διότι ακούστε, είμαστε πάρα πολύ. Πολύ καλά είπατε ότι αυτή είναι η γνώμη σας, δεν είναι ερώτηση. Απλώς αξιοποιείτε το χώρο και τις κάμερες για να πείτε τη γνώμη σας. Μόνο σας είπατε ότι αυτή είναι η γνώμη σας. Αυτό δεν είναι ερώτηση που κάνατε. Στην ερώτηση, αν τη διατυπώνατε σαν ερώτηση, αλλά σας ξέφυγε και είπατε την αλήθεια ότι αυτή είναι η γνώμη σας. Και ότι... Ναι, αφήστε με, σας άκουσα. Δεν σας διέκοψα. Θέλετε να επαναλάβετε τα ίδια που είπατε. Σας είπα λοιπόν ότι μόνο σας είπατε ότι αυτή είναι η γνώμη μας. Κατά τη γνώμη μας λέτε. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Αφήστε με να απαντήσω. Η ερώτηση αυτή που κάνατε για το αν έχουμε αρμοδιότητα να εκδώσουμε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, την έχω απαντήσει ήδη 4-5 φορές. Δεν αρνήθηκα ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου να εκδώσει ή όχι αυτή την άδεια. Και προσπάθησα 4-5 φορές να σας εξηγήσω γιατί δεν την εκδώσαμε. Το έχω κλείσει αυτό το κομμάτι. Δεν είπα για τις αρμοδιότητες ελέγχου, είναι άλλο πράγμα. Άλλο για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,
που θα την κάνεις στην αρχή και βεβαίως θα ελέγξεις τα δικαιολογητικά που θα σου φέρουν, και άλλο για τον έλεγχο της λειτουργίας μετά αυτής της εγκατάστασης, αφού έχει την άδεια λειτουργίας. Εκεί αναφέρθηκα στην ερώτηση μιας προηγουμένης συναδέλφου σας και είπαμε ποια άλλα όργανα είναι που κάνουν τους ελέγχους. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί ένας Δήμος μόνο να έχει ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω. Τα Υπουργεία πρέπει να αναλάβουν ευθύνες. Το νομικό πλαίσιο σε ποιον δίνει. Τώρα λέτε κι εσείς μια γνώμη που μπορεί να με ελαφρύνει εμένα, αλλά κάνετε το ίδιο λάθος κι εσείς. Κάνετε το ίδιο λάθος κι εσείς. Λοιπόν, είπατε την ερώτησή σας και είπαμε πράγματι υπάρχουν και άλλοι φορείς που είναι αρμόδιοι να κάνουν ελέγχους, η αστυνομία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υγειονομικό, οι φορείς πιστοποίησης. Τα είπαμε όλα αυτά και είναι σωστό αυτό. Έτσι, και από εκεί και πέρα είπαμε θα δούμε πώς θα κινηθούν οι έρευνες που γίνονται και προς αυτούς τους φορείς και αν και πώς θα καταλογιστούν ευθύνες. Προφανώς δεν είναι θέμα που μπορεί ένας Δήμος να το σηκώσει από μόνος του. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος γύρω από αυτό το θέμα. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και το είπαμε, συγχωρείτε, το είπα και εισηγητικά. Και αν έχει μια αξία να πούμε κάτι σήμερα, πέρα από το τι ευθύνες έχουμε εμείς ή πώς θα καταλογιστούν και τι θα κάνουμε και πώς θα τις αναλάβουμε και όλα αυτά τα πράγματα, έχει μια αξία από αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα αυτό. Πηγαίνετε και ρωτήστε σε πάρα πολλούς δήμους, κάνετε ρεπορτάζ, να δείτε τι κατάσταση υπάρχει, να δείτε πού βγαίνουν, πώς λειτουργούν αυτά, γυρίστε να δείτε πού υπάρχουν Λούνα Πάρκ. Μετά το ατύχημα που συνέβη και σε εμάς, μάθαμε ότι σε άλλους δήμους άρων-άρων τα ξυλώναν, ας πούμε. Υπάρχει μια κατάσταση τέτοια. Και είναι και πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και το θεσμικό πλαίσιο να ξεκαθαριστεί. Ορισμένοι όπως ο κύριος που μίλησε πριν το θεωρεί ξεκαθαρισμένο. Εγώ προσπάθησα να πω ότι είναι πολυδέδαλο, αναφέρθηκα σε πόσους νόμους και προεδρικά διατάγματα υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ακόμα καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2014 έβγαλε έγγραφο που προσπαθεί να διευκρινίσει τι συμβαίνει και αναφέρεται ότι δυστυχώς πολλοί φορείς κάνουν λάθος ή παρερμηνεύουν ή δεν υλοποιούν σωστά τις διατάξεις που υπάρχουν. Και πέρα από αυτό το θέμα, λοιπόν, λέμε είναι και το θέμα των ελέγχων στη συνέχεια. Πρέπει να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Δεν φτάνει να έχεις ένα χαρτί στην τσέπη σου και να το έχεις στο αρχείο σου ότι έχεις άδεια. Πρέπει περιοδικά, τακτικά να υπάρχουν μηχανισμοί, υποδομές και δυνατότητες για να γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχουν αυτά και δεν λειτουργούν σήμερα. Και γι' αυτό φτάνουμε σε αυτά τα πράγματα. Έχω αφήσει, θέλω να σας διευκρινίσω ότι έχουν περάσει κάποια νόματα. Δεν σας είσαστε μετά την αρχή, όντως. Είχα περάσει τον κύριο Κονταρίνη, μου είχε πει ότι δεν θα ρωτούσε και τα λοιπά. Έτσι μην με παρεξηγήσετε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Από το Red News, συγγνώμη, Real News, η κυρία Αγγελοπούλου Αθανασία. Κύριε Δημάρχε, σας άκουσα να λέτε και να επαναλαμβάνετε ότι η έρευνα θα δείξει αν το γεγονός ότι αυτή η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς άδεια είναι σωστό ή λάθος. Μπορεί να είναι και σωστό, κύριε Δημάρχε. Υπάρχει στήριγμα. Στην επιχείρηση που αφήσατε να λειτουργεί χωρίς άδεια πρέπει να είναι ένα παιδί. Μπορεί να είναι και σωστό. Έχω απαντήσει 5-6 φορές σε αυτό το ερώτημα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Υπάρχει στήριγμα. Από το Contra Channel, η κυρία Κάτια Νιάκαρη. Σας άκουσα πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ώρα. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο γιατί και πώς βγήκε η άδεια, ούτε σε τίποτα από αυτό. Θέλω απλά να μου απαντήσετε γιατί δεν ξαφνικά αργοπορία και τι εννοώ. Επειδή μένω σε πολύ κοντινή μια απόσταση από το σημείο που είναι το Λούνα Πάρκ πάρα πολλά χρόνια. Τον τελευταίο και είχαμε και έργα στην περιοχή ακριβώς απέναντι από το Λούνα Πάρκ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένα πέρασμα αυτό το σημείο. Γιατί υπήρξε αυτή η αργοπορία. Είναι σε κοντινή απόσταση επίσης από το Δημαρχείο, το Λούνα Πάρκ. Και τι υπήρξε, άνθρωποι δεν παίρνανε από εκεί. Μιλάμε για 2 μήνες από τον Φεβρουάριο, έχουμε φτάσει Απρίλιο. Τέλος Απριλίου πάμε για Μάιο. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να το απαντήσετε και να το καταλάβω εγώ καλά. Σας απάντησα και σε αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Κύριος Σπύρος Γεράρδης είναι εδώ ή βγήκε έξω. Ο κύριος Γιάννης
Κέμος, διαβάζω καλά το όνομά σας. Ναι. Από το News List. Κυρία Μαρία Γεώργαρη από Παραπολιτικά. Ο κύριος Ζήσης Μούσος. Ναι, δεν είχατε γραφτεί, είσαστε από νωρίς εδώ πέρα, αλλά δεν τώρα μου είστε το... Κύριε Δημαρχέ, είστε γνωστός για τους αγώνες σας και για την ευαισθησία σας. Έχουμε ένα τραγικό περιστατικό. Παραδεχτήκατε ενώπιον όλων μας, των δημοσιογράφων, ότι επί τρία χρόνια δεν είχατε βρει τον τρόπο να κάνετε αυτή την επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα. Επίσης, παραδεχτήκατε ότι υπήρχε ένας προσωρινός τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος δεν όμως είχε ελέγξει την κειμένη χώρο, τη κειμένη δομή. Όλα αυτά δείχνουν στα δημοσιογραφικά ένα κενό. Να μην το χαρακτηρίσω αμέλεια, καταλαβαίνετε. Είναι ένα κενό όμως. Θέλω μόνο σας να μου πείτε, γιατί σας άκουσα να πείτε ποιος μπορεί να κοιμάται ήσυχο το βράδυ. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν κοιμάστε ήσυχο το βράδυ. Αλλά θέλω να μου πείτε, νιώθετε την ευθύνη? Έχετε ευθύνη ανοιχτά? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν λειτουργούσε τρία χρόνια η επιχείρηση αυτή. Λειτουργούσε περιστασιακά. Και σας εξήγησα ότι και τις προηγούμενες δύο φορές με τον ίδιο τρόπο το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό. Το ότι δεν έχουμε τεχνικό ασφαλείας στο Δήμο μας είναι ένα πρόβλημα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για το αν νιώθω ευθύνη, απάντησα επίσης αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Κύριος Γεράρδης. Κύριος Ηλίας Κούκος. Κύριε Δημαρχή, εγώ θα επανέλθω λίγο στο ερώτημα του κύριου Μουσουλόπουλου, του συναδέλφου. Υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή η επιχείρηση λειτουργούσε επί τρία χρόνια, ένα πεντάμινο, χωρίς άδεια λειτουργική κατάσταση, αλλά με εκμίσθωση του πόρου. Και στην τελευταία τραγική περίπτωση, φέτος δηλαδή, είχε λήξει και αυτή η εκμίσθωση για ένα χρόνο. Χωρίς να το προσωποποιώ, για ένα μήνα στο συνόλο. Χωρίς να το προσωποποιώ, για δύο μήνες. Θεωρείτε ότι, δεν το προσωποποιώ, θεσμικά μιλάω, θεωρείτε ότι υπάρχει αμέλεια της Δημοτικής Αρχής για αυτά τα κενά? Δεν το παίρνω ότι το προσωποποιείτε, αλλά έχει γίνει αυτή η ερώτηση 5-6 φορές. Έτσι μπορώ να απαντήσω. Έτσι και εσείς θα κρίνετε αν η απάντηση αυτή είναι επαρκής ή όχι, και αυτοί που θα μας ακούσουν επίσης θα κρίνουν. Αυτή την απάντηση μπορώ να δώσω. Δεν σας κατηγορώ για τίποτε. Σας λέω αυτή την απάντηση μπορώ να δώσω. Γιατί εφόσον παρέμενε στο χώρο αυτό, οφείλε να καταβάλει την αποζημίωση για την κατάληψη αυτού του χώρου. Και χωρίς να υπάρχει σύμβαση και παράνομα να είναι κάποιος σε ένα χώρο, από τη στιγμή που είναι, μπορείς να πάρεις το τέλος χρήση, το πρόστιμο, όπως θα το πεις αυτό, γιατί καταλαμβάνει το χώρο αυτόν. Μα το είπαμε αυτό ότι είχε λήξει, τι να τα ξεκαθαρίσουμε. 15 φορές το είπαμε αυτό. Σας εξήγησα, μα σας εξήγησα γι' αυτό και επανέρχεστε. Η σύμβαση έληξε 15 Φλεβάρι, σας το είπα, η πρώτη βεβαίωση που έκανε η υπηρεσία. Ε? Η πρώτη βεβαίωση που έκανε η υπηρεσία ότι παραμένει στο χώρο ήταν 15 Μάρτη. Του ζητήσαμε να φύγει, μας είπε θα φύγει, θα έφευγε τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να, το είπα 3-4 φορές. Θα μπορούσε να μην... Μα ήταν αυτό που σας είπα, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Ξέρετε γιατί δεν μας γαμίζουν οι απαντήσεις σας. Αυτά θα σας βοηθήσω, θέλω. Θα το πείτε μετά, αν έχετε την καλοσύνη, να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις. Θα τα πιο εύκολο να τοποθετηθεί ο ίδιος. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο να βγαίνει μπροστά και να πει ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες μας, ή κάποιοι όλοι. Βλέπουμε μια προσπάθεια να δικαιολογηθείτε και να διώξετε λίγο την ευθύνη από κάτω. Μου ζητάτε να παραιτηθώ, δηλαδή. Όχι. Απλά να δούμε έναν άνθρωπο αποφασισμένο ότι θέλετε κι εσείς να βγει μια άκρη. Έτσι. Όταν μου λέτε να αναλάβω τις ευθύνες μου, σας είπα. Ότι θέλετε κι εσείς να αποδοθούν οι ευθύνες σωστά σε όλους. Γιατί καταλάβατε από κάπου ότι δεν θέλω να αποδοθούν οι ευθύνες. Δεν καταλαβαίνω. Να το λέτε καθαρά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σας παρακαλώ.
Ακούστε να δείτε. Έτσι, να μην παίζουμε και με τις κουβέντες. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ποιος σας είπε ότι θα ερευνηθεί το τις αδυναμίες μας και για τα πιθανά λάθη που, που έχουμε κάνει σαν Δήμος, εγώ, υπηρεσίες ή οποιοδήποτε. Τι άλλο ζητάτε? Κάποιοι μου ζητάνε να πω αν θα παραιτηθώ. Τοποθετήθηκα σε αυτό. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είμαι απολύτως σαφής. Και για τα προβλήματα που υπάρχουν, σας είπα, και για τις δυσκολίες που έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε και για τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε να... Έχουμε μία δυσκολία στην μετάδοση της συνέντευξης τύπου. Σωτήρη, δεν ξέρω αν είσαι στη γραμμή, μας ακούς? Ναι, Κωνσταντίνα. Ναι, ναι, Σωτήρη, σε ακούμε. Ναι, συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημά μας. Μείναμε στο σημείο, Σωτήρη, που ο Δήμαρχος αντιδρά, αναρωτιέται στην ουσία αν του ζητάνε να παραιτηθεί, σωστά? Ακριβώς. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, γίνεται πιο έντονες ερωτήσεις τώρα. Δεν ξέρω αν ακούτε το τηλέφωνο μου, το τι λέγεται. Με δυσκολία, Σωτήρη, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την εικόνα. Σε πολύ λίγο εικόνα θα είναι πάλι μαζί μας. Κωνσταντίνα, αυξάνεται η τόνη με τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είναι πολλές ερωτήσεις. Αυτό που ρωτάει επίμονος συνάδελφος είναι γιατί δόθηκε παράταση από τις 15... Είναι γιατί δόθηκε παράταση από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι και... Όπου έληξε η σύμβαση. Όπου έληξε η σύμβαση, γιατί δόθηκε παράταση χωρίς μάλιστα μίσημα. Ποιος αποφάσισε να δοθεί η συγκεκριμένη παράταση μέχρι... 15 Μαρτίου που ανακάλυψαν ότι ήταν ακόμα εκεί η επιχείρηση. Ακριβώς. Ότι ήταν ακόμα εκεί το Λούνα Πάρκ. Ακριβώς. Ποιος και γιατί έδωσε αυτή την παράταση. Σωτήρη, ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα. Σε πολύ λίγο θα έχετε και πάλι. Να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω, μπορείς να μας πεις τι ακριβώς λένε τώρα, να μας μεταφέρεις. Ναι, δεν χάνετε κάτι ιδιαίτερο. Κωνσταντίνα, δεν λέει κάτι ο Δήμαρχος. Υπάρχει μια αντιμαχία, έτσι έντονη διάλογη μεταξύ δημοσιογράφων και του συνεργάτε του Δημάρχου. Αυτό που λέει τώρα είναι ότι οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο είναι στη διάθεση του κάθε ενός. Η αναστάτωση που ακούσει, Κωνσταντίνα, είναι ακριβώς σε αποδοκιμασία την ερώτηση του συναδέλφου για αυτό που αναφέραμε. Γιατί δόθηκε αυτή η παράταση. Μάλιστα. Και ο Δήμαρχος τι απαντά, Σωτήρη? Ναι. Θα απευθύνουμε εμείς. Θα απευθύνουμε εμείς. Κύριε Δημαρχέ. Αναφερθήκατε στο δεδαλώδες αυτό σύστημα αδειοδότησης. Θα ήθελα να επισημάνουμε το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προφανή. Δηλαδή, η συγκεκριμένη βλέψη να βρίσκεται στο 1,5 μέτρο από την κεντρική λεωφόρο θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα και πέραν του τραγικού αυτού περιστατικού και τυχαίου αυτού περιστατικού να έχει γίνει άλλο ατύχημα. Δεν αρκεί, ας το πούμε έτσι, ο επαστοφόρο έλεγχος υπηρεσιών του Δήμου ή ακόμα και της αστυνομίας για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα χαρτί άδειας λειτουργίας. Κάποια πράγματα είναι ρωτά με το απλό μάτι. Κωνσταντίνα. Μα απάντησε, Σωτήρη. Ναι, αυτό που αποφάσισε ο Δήμαρχος είναι ότι έχει απαντήσει ήδη ότι αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητα, ότι είναι θέμα καθαρά θεσμικό και θέμα καθαρά αδειοδότησης. Βέβαια, αυτό που επισημάνω εμείς είναι ότι πως κάποια πράγματα τα οποία είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού δεν μπορούν να λύνονται εκείνη τη στιγμή χωρίς την κρατοκρατία. Την κρατοκρατία, Κωνσταντίνα, που μας
οδήγησε δυστυχώς και στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Να επισημάνουμε αυτό, πρόεδρε Κωνσταντίνο, ότι πέρα από το τραγικό περιστατικό με τον τοπικό μπουρίνο που έγινε και οδήγησε στο θάνατο του παιδιού, φαίνεται διαγυμνό οφθαλμού ότι ο συγκεκριμένος παιδότοπος είναι ακριβώς δίπλα στην κεντρική λεωφόρο. Και γιατί δεν έκανε κάτι Δήμος γι' αυτό. Ο Δήμαρχος μας απάντησε ότι ουσιαστικά έγινε και αυτό στο θέμα των αδειών λειτουργίας και ότι από τη στιγμή που υπήρχε άδεια λειτουργίας είναι καλύπτεται. Ναι, ο Δήμαρχος είπε νωρίτερα ότι έγινε παραχώρηση εκμίσθωσης του χώρου και όχι άδεια. Ναι, είπε ότι αυτό το θέμα άπτεται των αδειοδοτικών διαδικασιών το συγκεκριμένο. Εμάς, Κωνσταντίνα, η πορεία μας ήταν γιατί να χρειάζεται γραφειοκρατία, έλεγχη από υπουργεία για κάτι το οποίο είναι προφανές και δεν αναφερόμαστε στο θεϊκό περιστατικό με τον αέρα, αλλά το γεγονός ότι, όπως βλέπετε και από το ρεπορτάζ του Blendier, η συγκεκριμένη βλήψη είναι στο 1,5 μέτρο από την κεντρική λεωφόρο. Ας μην σκεφτόμαστε ότι γινόταν ένα παιδάκι παιδρογικού περιστατικού, έπεφτε από την πισίνα, ξέφευγε, έπεφτε στον δρόμο ή ακόμα και κατά τη στιγμή που φύσηξε ο αέρας, η φυσικό αντίπαλα δεν στρεφόταν εντός του χώρου του Ναπάκ, αλλά έφευγε προς την κεντρική λεωφόρο, οπότε θα ήταν πολύ, πολύ χειρότερη κατάσταση. Ωραία, Σωτήρη, βάλε μία άνω τελεία. Επέστρεψε η εικόνα μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου. Ρωτήστε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν έχετε αναθεωρήσει κάποιες ενέργειές σας προεκλογικά τώρα με το σχεδιασμό του προγράμματός σας επάνω σε παρόμοιες ενέργειες και δεν θα το κάνετε μετά, μεταφερόμενα βέβαια μετά τις εκλογές τις όποιες τυχόν ενέργειες ή παραβιάσεις. Να κάνω μια παράκληση, μένουν άλλοι δύο να ρωτήσουν. Σας παρακαλώ λίγο για να μπορούμε να... Όπως είπατε δεν είχατε έρθει γιατί στα δύο πρώτα ερωτήματά σας έχω ήδη τοποθετηθεί. Η απόφαση για αυτή την περίοδο που λέμε, που συνέβη και τώρα αυτό το τραγικό συμβάν, ήταν ομόφωνη, διευκρίνησα ότι όλοι οι παρόντες είχαν ψηφίσει. Κάποιοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι που απουσίαζαν από τη συνεδρίαση αυτή δεν είχαν ψηφίσει προφανώς εφόσον απουσίασαν. Αυτοί ακριβώς οι οποίοι μας κατηγορούν ότι λέμε ψέματα, σε προηγούμενες αποφάσεις του 11 και του 12 είχαν ψηφίσει και αυτοί, γιατί έτυχε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση και στη συζήτηση του θέματος αυτού. Είχαν ψηφίσει. Τώρα για το αν καθυστέρησαν να βγω στα μέσα ενημέρωσης, το εξήγησα και αυτό. Έχουμε μόλις 3-24 ώρα από το συμβάν, μέχρι χτες ήταν 2-24 ώρα. Δεν θέλαμε να βγούμε να κάνουμε δηλώσεις πριν να ταφεί το παιδί που χάθηκε και δεν θέλαμε να βγούμε και να κάνουμε δηλώσεις και πριν να κάνουμε μια στοιχειώδη έρευνα. Θα μου πείτε την κάνατε, είστε σε θέση σήμερα να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Όχι, υπάρχουν ακόμα ζητήματα που θέλουν διερεύνηση και γι' αυτό είπαμε ότι περιμένουμε και τα πορίσματα που θα βγάλουν οι αρμόδιες αρχές που κάνουν κάποιους ελέγχους. Τώρα όσον αφορά τα προεκλογικά μας προγράμματα, δεν έχουμε αυτές τις 2-3 μέρες. Έτσι, περνάμε κάτω από μια πολύ μεγάλη πίεση όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε μπορέσει να σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα από αυτό το πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είχαμε το χρόνο να σκεφτούμε για προεκλογικά προγράμματα ή τα υπόλοιπα αυτά που λέτε. Λοιπόν, η κυρία Ράνια Καρατζαφέρη από Epsilon TV, παρακαλώ. Να κλείνω λίγο το ερώτημα της συνεδρίας. Θα σας δώσω κάποια ερωτήματα πολύ σύντομα. Με αφορμή κάποιες καταγγελίες που λαμβάνουμε σε δημοσιογραφικά γραφεία, δυστυχώς με αφορμή το τραγικό θάνατο ενός παιδιού. Κύριε Δημαρχή, υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι η περιοχή είναι γεμάτη από σπίτια. Οι κάτοικοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν καταγγελίες για τις παράνομες διαφημιστικές κοινωνίες που επιτρέπεται να υπάρχουν στο Δήμο σας, εφαρμοστά και απαγορεύεται. Διοξικακοκυβερνοχού χαρακτήρα αυτή, την ακύβες από τον δεύτερο. Η κατάσταση της παραλίας, την οποία οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν τραγική, όπου υπάρχουν αθήνες, υπάρχουν πρόκεινες, είχατε σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης για τα μαγαζιά, ότι θα βάζετε μια τάξη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποια από αυτά λειτουργούν χωρίς άδεια και αυτά, κύριε Δημαρχέ. Αυτές είναι ορισμένες από τις καταγγελίες που τουλάχιστον έχω λάβει από την αφορμή μας από το τραγικό περιστατικό. Αν θέλετε να το πω.
Ναι, κάνουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν θέλετε να βάλετε άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, να βρεθούμε μια άλλη φορά να μου κάνετε ερώτηση. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που κάνετε. Με την ευκαιρία μια συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, να βάλετε θέματα πώς λειτουργεί η καθαριότητα στο Δήμο, οι παραλίες και μια σειρά ζητήματα. Δεν είναι αντικείμενο τη σημερινή μας συζήτηση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια κουβέντα που να συζητάμε γενικά για τη λειτουργία του Δήμου, για τις υπηρεσίες του και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Ζαχαρίας. Θα καλέσω στο δελτίο του σταθμού, ναι, στις 6 το απόγευμα με τον Άκη Παπλόπουλο, δημοσίως, αν θέλετε να έρθετε. Ο κύριος Ζαχαρίας Ρουστάνης. Παρακαλώ. Δεν έχω μια τέτοια εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ακούστηκε η ερώτηση από όλους. Αν υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους, στην αδειοδότησή τους κτλ. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι τέτοιο. Αν εννοείται για Λούνα Πάρκ, δεν υπάρχει. Τώρα είναι πολύ γενική η ερώτησή σας. Δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, εάν το ρεύμα το οποίο έπαιρνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος του Λούνα Πάρκ, αν το πλήρωνε, αν σας πλήρωνε το ρεύμα που έπαιρνε από εκεί. Ποιο ρεύμα, για τον νυχτερινό φωτισμό. Το ρεύμα, δεν ήταν μόνο νυχτερινό φωτισμό, δεν έκανε και ένα καλώδιο που τραγουδούσε. Σας είπα και προηγουμένως, σας απάντησα σε αυτό. Σας είπα ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι με γεννήτριες δικές του. Για το φωτισμό το βραδινό της ασφάλειας που φωτίζει και την περιοχή γενικότερα, παίρνει ρεύμα από το δημοτικό ρεύμα. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Από δημοτικό φωτισμό που υπάρχει στον χώρο. Με συγχωρείτε γιατί κάποιος με συγχωρείτε. Είπαμε είναι ο κύριος Αντωνόπουλος από Εξέλιξη. Θόδωρος Αντωνόπουλος από Εξέλιξη. Δήμαρχε, ο Θόδωρος Αντωνόπουλος από την τοπική εφημερίδα Εξέλιξη και το εξέλιξη.gr. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η απόφαση η οποία είχε χαρθεί το 2011 και το 2012 είχε λειτουργήσει για επιχείρηση. Το 2011 και το 2012 είχε φέρει δικαιολογητικά σαν επιχείρηση ότι μπορεί να λειτουργήσει, αν δεν είχε φέρει για το διάδιο του 2013. Σας είπα ότι δεν είχε φέρει και δεν ήμασταν στη λογική ότι πρέπει να βγάλουμε. Δεν είχε κάνει αίτηση ούτε τις προηγούμενες φορές και δεν μπήκαμε στη λογική ότι πρέπει να του εκδώσουμε άδεια λειτουργίας επειδή έτσι είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και το προηγούμενο διάστημα. Εξήγησα. Προτίθεται να αλλάξετε τον τρόπο λήψης αποφάσεων τότε του Δημοτικού Συμβουλίου και των θεμάτων. Μα δεν είναι το θέμα αν προτίθεμε να αλλάξω. Περιμένουμε ένα πόρισμα που θα μας πει αν σωστά ενεργήσαμε ή όχι και θα ενεργήσουμε με βάση αυτό που θα μας πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την...